Και κάπου εδώ καλημερίζω τον πολύ αγαπημένο συνεργάτη Βαγγέλη Πλάκα, ο καλός συνάδελφος από τη Δημοτική Τηλεόραση και Ραδιοφωνία, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να παντρέψει τη δημοσιογραφική έρευνα με τη συγγραφή, γιατί κακά τα ψέματα, ένα ψώνια εμείς οι δημοσιογράφοι να γίνουμε συγγραφείς, Βαγγέλη μου, το έχουμε όλοι, έτσι. Σίγουρα. Άμα πιάνεις την πένα στο χέρι σου, το έχεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα. Εσύ όμως τα πάντρεψες αυτά τα δύο και κάνεις βιβλία βάσει δημοσιογραφικής έρευνας. Ναι, εντάξει, δεν είναι κάποιος αυτός σκοπός. Προέκυψε στην πορεία. Ουσιαστικά το βλέπω σαν ένα μεγάλο ρεπορτάζ, ας το πούμε έτσι. Για πες μου τώρα δύο λόγια. Έχεις γράψει ένα βιβλίο το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, σπαρταράει, φρεσκότατο, για την Αρίστη Παγιατάκη. Θα ήθελα να κάνω ένα γκάλωπ εκεί έξω, να ρωτήσω ποιοι γνωρίζουν την Αρίστη Παγιατάκη. Ποια ήταν αυτή η Αρίστη Παγιατάκη που ήταν η πρώτη? Ναι, νομίζω πως αν κάνουμε ένα γκάλωπ, δυστυχώς, θα μας απαντήσουν για τη Βίκη Παγιατάκη. Το έχω κάνει και εγώ. Όχι για... Ξανθιά. Ναι. Και όχι για την Αρίστη, διότι είναι ένα πρόσωπο που και της αξίζει μέσα από την πορεία της, την ιατρική επιστήμη, στα κινήματα, ειδικά στο γυναικείο κίνημα και σε κοινωνικές οργανώσεις, αλλά και στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση, της αξίζει μια θέση στην μικροϊστορία, την δική μας της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα όλης της χώρας. Είναι λοιπόν ήταν η Αρίστη Παγιατάκη μια γιατρός, μια γυναίκα με πολύ δυναμισμό για να σπάσει στεγανά της εποχής και να καταφέρει να σπουδάσει σε γυμνάσιο Αρένων. Δεν ήταν δεδομένο ότι τα κορίτσια συνέχιζαν τις σπουδές τους εκείνα τα χρόνια. Γεννήθηκε το 1902, για να βάλω έτσι και το χρονικό συγκείμενο, και κατάφερε επίσης να είναι πρωτοπόρος και στα θέματα της πολιτικής, της γυναικείας παρουσίας και εκπροσώπησης στα κοινά. Και όπως έλεγε χαριτολογώντας. Ορίστε. Εξελέγει και δήμαρχος. Όχι, τελικά, επειδή τα ψηλά γράμματα του νόμου είχαν μια διαφορετική πρόβλεψη, ειδικά σε εκείνες τις εκλογές του 1951, δεν επέτρεπαν τις γυναίκες να καταλαμβάνουν θέση δημάρχου ή προέδρου κοινοτήτων, αλλά μόνο συμβούλων, παρά το γεγονός ότι ήρθε πρώτη σε σταυρούς στην Θεσσαλονίκη, πρώτη σε ψήφους σε εκείνες τις δημοτικές εκλογές, και ο νόμος έλεγε πως σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο από ένα ειδικό διμερεσιακό σώμα, όπως ήταν τότε τέλος πάντων το εκλογικό σύστημα, τα καθήκοντα του δημάρχου να λαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς, τελικά αυτό μετά από ένα πολιτικό θρίλερ, έτσι, από ένα θρίλερ πολιτικό, στο οποίο είχαν εμπλοκεί και οι τότε πολιτικοί αρχηγοί, μέχρι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν κατάφερε να αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν ήταν πρώτη σε πολλά. Ήταν πρώτη, ας πούμε, δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ένα παράδειγμα. Να θυμίσουμε ότι είμαστε στο 1951, μόλις το 1934, αν δεν κάνω λάθος, οι γυναίκες ξεκίνησαν να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Ναι, βέβαια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, οι γυναίκες ψήφισαν το 1930 πρώτη φορά. Η Θεσσαλονίκη, Κατερίνα, η Θεσσαλονίκη είχε μια πρωτοπορία στα θέματα της γυναικείας ψήφου, καθώς για πρώτη φορά ψήφισαν γυναίκες σε δημοτικές εκλογές το 1930, τις επαναληπτικές εκλογές του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πολύ μικρή συμμετοχή αλλά πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Και επίσης σας δίνω τώρα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, η περιφέρεια στην οποία για πρώτη φορά εκλέχθηκε Ελληνίδα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα, το 1953, πάλι σε επαναληπτικές εκλογές. Και έτσι, ενώ το καθολικό δικαίωμα, όπως πολύ εύστοχα είπες, οι γυναίκες το είχαν το 1934 και το 1956, αντίστοιχα σε αυτοδιοίκηση, η κεντρική πολιτική σκηνή στις εκλογές, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αυτό είχε κατακτηθεί νωρίτερα. Η Αρίστη Παγιατάκη έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαρτίου του 1975, σε ηλικία 73 ετών, έχοντας κατακτήσει σημαντικούς στόχους, έτσι? Ναι, εκτός από την παρουσία αυτή στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτό που ξεχωρίζει είναι επίσης και η κοινωνική της δράση, ό,τι είχε να κάνει και με μια μάστιγα της εποχής, τη φυματίωση. Ήταν πνευμονολόγος, φυματιολόγος και διευθύντρια κλινικής, διευθύντρια Ινστιτούτου Ερευνών
νοσημάτων θώρακος, για την πνευμονία, για τη φυματίωση, για όλες τις παθήσεις τις σχετικές. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και μου έκανε και εμένα σημασία να ζητώ στα αρχεία είναι ότι δεν ακολούθησε μια συμβατική προσέγγιση της αντιμετώπισης της νόσου, αλλά έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην ενημέρωση του κοινού, στον προληπτικό έλεγχο και στην προληπτική εξέταση και πολύ σημαντικό για να το κάνουμε και μια αναγωγή στις μέρες μας, στον προληπτικό εμβολιασμό απέναντι στη φυματίωση. Βλέπω όμως ότι είχε ιδιαίτερο έτσι, ιδιαίτερη δράση και σε εθνικά θέματα όπως τους αγώνες για τον Κυπριακό Ελληνισμό, στο συλλαλητήριο της 20ης Αυγούστου. Ναι, ναι, μιλάμε για μια περίοδο στην οποία ήταν κυρίαρχος ο αγώνας του Κυπριακού Ελληνισμού για αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα και μέσα από διάφορες οργανώσεις είχε καταφέρει να ενεργοποιήσει γυναικεία κινήματα, να ενεργοποιήσει συλλόγους, φορείς, με ό,τι δυνάμεις είχε προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση ενημέρωσης και της διεθνούς κοινότητας ακόμα. Μπορούμε να το δούμε, ας πούμε, σε αρχεία του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς, ας πούμε, ζητούσε την υποστήριξη για τη διεθνοποίηση θεμάτων στα οποία είχε αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Ενώ χαρακτηριστική βεβαίως ήταν και η πύρινη ομιλία της στο μεγάλο συλλαλητήριο του Αυγούστου του 1953, αν δεν κάνω λάθος, ή του 1955, που αφορούσε το Κυπριακό. Δύο λόγια τώρα για το βιβλίο θέλω. Είναι ρεπορταζιακά γραμμένο ή πιο λογοτεχνικά? Όχι, όχι, δεν έχει. Είναι με ένα μεγάλο ρεπορτάζ, ας πούμε έτσι. Δεν έχει μυθοπλασία μέσα ή μια λογοτεχνική διάσταση. Γι' αυτό και στην αρχή σου είπα ότι εγώ το βλέπω σαν ένα παρακολούθημα ουσιαστικά της δικής μας καθημερινότητας, την έρευνα για το καθημερινό ρεπορτάζ. Σαν ένα μεγάλο ή πιο βαθύ ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή σε βρίσκω στο μικρό χωριό. Ακριβώς. Το μικρό χωριό έγινε και ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, βιβλίο και ντοκιμαντέρ. Γιατί και αυτό έχει τη δική του ιστορία. Θα δούμε και την Αρίστη να γίνεται ντοκιμαντέρ. Το έχεις σκεφτεί καθόλου? Η Αρίστη Παγιατάκη, έτσι, η πρώτη προσέγγιση είχε γίνει μέσα από την εκπομπή Πολιτικές Ιστορίες Θεσσαλονίκης στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Και είχε γίνει ένα μέρος εκπομπής μαζί με την Ελένη Σκούρα ως δύο γυναίκες που είχαν πρωτοπορήσει της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση και εν πωλής Κατερίνα είχαν και κοινές πορείες, ήταν, ας πούμε, συνυποψήφιες σε διάφορες εκλογές και τα λοιπά και ήταν πρωτοπόρες στο να ανοίξει ο δρόμος για τις γυναίκες να μπορούν να σπουδάσουν σε γυμνασιακό επίπεδο και τα λοιπά. Αλλά μου δίνεις μια πολύ καλή ιδέα, μπορώ να πω. Έτσι, θα το κάνουμε και ντοκιμέντερ πιο εκτενές. Εύχομαι να περνάς καλά εκεί στο μικροχωριό, το χωριό που νίκησε το θάνατο. Ακριβώς. Για πες μου δύο λόγια αυτή την ιστορία που σε έχω εδώ. Αυτός ο τίτλος και αυτό το θέμα είχε να κάνει με την, τώρα συμπληρώνεται του χρόνου και 60 χρόνια, με την κατολίσθηση του 63 που είχε έτσι καταστρέψει το μισό και πλέον χωριό, είχε οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες και ανθρώπων, αλλά και του τόπου, ενός πολύ ανεπτυγμένου τόπου και πρωτοπόρου και τουριστικά τότε την εποχή εκείνη, αλλά και περιγράφει έτσι πίσω και πέρα από τις ανθρώπινες στιγμές και τραγωδίες και καταστάσεις, πώς ο τόπος κατάφερε και οι άνθρωποι να ξανασταθούν στα πόδια τους και να αναγεννήσουν τον τόπο και να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε την παρθένα βρετανική φύση. Καλά να περάσεις εκεί λοιπόν στο μικρό χωριό, Βαγγέλη Πλάκα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Κατερίνα, και εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον σου. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Καλό τάξιδι, Αρίστη. Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία. Ακριβώς. Και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Καλημέρα. Ναι, ναι, και διαδικτυακά βεβαίως. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.